Κύριε Γαλά, έχετε το λόγο. Έχετε κάνει τι, κύριε Γαλά. Εντάξει, κύριε Γαλά. Και συμφωνείτε. Προφανώς με τους προαγγελίες. Ο κύριος Μπαρτάς έχει το λόγο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, όποιον καλλικράτη και αν θελήσει κανείς να στήσει, οι κοινωνίες θα βρίσκουν πάντα τον τρόπο να στείλουν το δικό τους αντικαλλικράτη, προκειμένου να αντιπαλέψουν τα όποια ζητήματα βρίσκονται. Απόδειξη αυτού αποτελεί σήμερα η παρουσία όλων μας εδώ πέρα. Αυτό σαν συνέχεια αυτών που είπε ο συνάδελφος και φίλος Ζαχαλίας. Επειδή θέλω να συμβάλλω στην οικονομία του χρόνου, επειδή δεν θέλω να επαναλαμβάνομαι, επειδή όμως απλώ είναι από το κοπανάκι το οποίο αντιμετωπίζει το μεγάλο θέμα του σχολείου του, αισθάνομαι την ανάγκη να πω δύο κουβέντες. Μετά τις εισηγήσεις, μετά από αυτή την ατμόσφαιρα, μετά την παρουσία των παιδιών εδώ, θέλω να εκφράσω τη βεβαιότητά μου ότι το σχολείο στο Κοπανάκι δεν θα κλείσει. Τι κάνουμε από αύριο, να γίνουμε πολύ πιο συγκεκριμένοι, αναπτύσσοντας πριν φύγουν τα παιδιά ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης με τα βήματα τα οποία έχουμε υπόψη μας, προκειμένου να αναχαιτήσουμε αυτή τη βουλημία επέκτασης των καλλικρατικών διαθέσεων και στα σχολεία και οπουδήποτε άλλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Βαλτάνη. Ο κύριος Αντρινόπουλος έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε συνάδελφε, αγαπητοί προσεκλημένοι, κύριοι εκπαιδευτικοί, αγαπητοί μαθητές. Είναι κάθετα αντίθετος αυτές τις μεθοδεύσεις και σκέψεις της κυβέρνησης για κλείσιμο κάποιου σχολείου. Δεν μπορώ να βρω κανένα επιχείρημα που να πω ότι δικαιολογείται μια τέτοια σκέψη και μια τέτοια απόφαση. Εκπαιδευτικοί λόγοι πιστεύω ότι δεν είναι. Οικονομικοί λόγοι πιστεύω ότι δεν είναι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι για λόγους οικονομίας κλείνουμε κάποια σχολεία, γιατί τα σχολεία δεν είναι επιχειρήσεις. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ένα σχολείο είναι μια προβληματική επιχείρηση και τα έξοδα είναι περισσότερα από τα έσοδα και πρέπει να το κλείσουμε. Ποιος μπορεί να μετρήσει ποια είναι τα έσοδα για να πούμε είναι προβληματική και πρέπει να κάνουμε οικονομία. Υπάρχουν λόγοι κοινωνικοί που δεν πρέπει να κλείσουν τα σχολεία. Και οι λόγοι κοινωνικοί ποιοι είναι. Με τις μετακινήσεις των παιδιών, σε πολλές περιοχές και πολλά χωριά, ίσως είναι περισσότερες οι ώρες που θα βρίσκονται στους δρόμους από ό,τι θα είναι στο σπίτι τους ή θα είναι στο σχολείο να κάνουν μάθημα. Άρα λοιπόν, ούτε λόγοι κοινωνικοί μας επιτρέπουν να κλείσουν τα σχολεία. Λόγοι στήριξης και ανάπτυξης της υπαίθρου. Έχει αποδειχθεί ότι όταν κλείνουν τα σχολεία από κάποια χωριά, αρχίζει το χωριό, ο πληθυσμός του χωριού να μειώνεται. Μετακινούνται οι οικογένειες, προτιμούν οι οικογένειες αντί να μετακινείται το παιδί τους προς τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα, είτε αυτά είναι πόλεις, κομμοπόλεις, μεγαλύτερες από το χωριό, να πάει όλη η οικογένεια εκεί και να μετακινείται ο γονέας, ο ένας ή οι δύο, για να πάνε στο χωριό να ασκήσουν το επάγγελμά τους. Για αυτούς τους λόγους λοιπόν εγώ προσωπικά είμαι κάθετα αντίθετος, συμφωνώ με όλους τους προλαγίστατες και προτείνω να λάβουμε όλα τα μέτρα για να μην περάσει αυτή η απόφαση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Αντρινόπουλε. Ο κύριος Λευκούρης έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητά παιδιά, αγαπητοί συνάδελφοι. Εγώ θα προσπαθήσω να διώσω μια επιστημονική προσέγγιση του θέματος για να έχουμε μια πλήρη ενημέρωση, νομίζω, και είναι απαραίτητη. Το Υπουργείο Παιδείας στις αρχές Φεβρουαρίου έστειλε μια εγκύκλιο στους περιουσιακούς παράγοντες με τους οποίους βάζει κάποια κριτήρια και ζητάει να κάνουν προσπαθάνους κλπ. Κλπ. Είναι εντονότατα δηλαδή αντίθετη με αυτό που επιχειρείται και επιχειρείται σε όλη την ελληνική επικράτεια. Δηλαδή όλη η ελληνική επικράτεια σήμερα είναι ανάσταση. Δηλαδή, δεν υπάρχει καλλικρατικός δήμος που να μην έχει σήμερα κάποιο σχολείο που να προτείνεται για συγχώρεση ή για κατάργηση. Ακόμα και η Καλαμάτα, και ο Δήμος Καλαμάτας, δηλαδή μέσα στη σχολεία της Καλαμάτας.